Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω Απ' Όλα Υγεία μου σήμερα θα μιλήσουμε για τις φλέβες και τους κυρσούς. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στη σύγχρονη αντιμετώπιση και στις μεθόδους που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των φλεβών και των κυρσών. Κοντά μας είναι γνωστός αγγειοχειρουργός της πόλης μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας, ο οποίος όπως είπαμε είναι αγγειοχειρουργός, εξειδικευμένος σε τέτοια θέματα, συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος του Κέντρου των Ανέμακτων Μικροεπεμβάσεων και θεραπείων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Κύριε Λαμπρέτσα, που σχετίζεται βέβαια με κυρσούς και φλεβίτιδες. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Είστε καλά? Πολύ καλά, εσείς? Καλά είμαι κι εγώ. Για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πιστεύω απασχολεί πολλές γυναίκες και ίσως και άντρες και τα δύο φύλλα. Και πιστεύω ότι πολύ συχνά οι γυναίκες έχουν νιώσει αυτά τα οποία προκαλούν οι φλέβες, δηλαδή ας πούμε κάποια μουδιάσματα, έχουν φλεβίτσες που ενοχλούν τα πόδια τους και όλα αυτά τα μικροσυμπτώματα, τα οποία βέβαια έχουν λύση και σύγχρονη αντιμετώπιση. Ο κύριος Λαμπρέτσας, πρέπει να πούμε ότι πολλά χρόνια, για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν στη Χαϊδεβέργη της Γερμανίας. Έχει έρθει βέβαια εδώ και τον έχουμε μαζί μας. Να αρχίσουμε τώρα. Κάνατε πολλές ερωτήσεις. Πολλές. Όχι, είπα γενικά τα θέματα τα οποία θα μιλήσουμε, τα οποία είναι πολλά βέβαια, και σχετίζονται με τις φλέβες και τους κυρσούς. Αυτή η ερώτηση όμως που θα πω, κύριε Λαμπρέτσα, είναι ποια ήταν η θεραπεία παλιότερα και ποια είναι σήμερα. Ας αρχίσουμε με αυτό. Να αρχίσουμε από τα στατιστικά. Ναι, και από αυτό. 60% του ενήλικου πληθυσμού, με βάση στατιστικές, έχουν φλέβες οι οποίες χρήζουν μιας κάποιας θεραπείας. Mm-hmm. Όχι οπωσδήποτε επεμβατικής θεραπείας, αλλά μιας κάποιας θεραπείας. Mm-hmm. Αυτό αφορά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες. Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες, γιατί έρχονται πιο γρήγορα στο γιατρό, βλέποντας αυτές τις μικρές φλεβίτσες ή, εν πάση περιπτώσει, οι άντρες τα βαριά κουρασμένα πόδια και μερικά ειδήματα τα οποία έρχονται σε μεταγενέστερο στάδιο. Άρα λοιπόν και οι ίδιοι, και άντρες και γυναίκες έχουν πρόβλημα με τις φλέβες και με τους κυρσούς τους, κύριε Λαμπρέτσα. Το αισθητικό θέμα οι άντρες το παραβλέπουν, οι γυναίκες το έχουν πιο έντονο. Το ιατρικό θέμα όμως αφορά και τους δύο. Mm-hmm. Και το ιατρικό είναι ότι εάν δεν έχουμε μια κάποια θεραπεία στους κυρσούς ή στη φλεβίτιδα ή στη φλεβική ανεπάρκεια, κάποια στιγμή θα έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτά θα τα πούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, ποια ήταν η θεραπεία παλιά και ποια σήμερα, αν θέλουμε να συζητήσουμε. Να πούμε μετά στη θεραπεία. Ας αρχίσουμε λίγο με τη φλεβική ανεπάρκεια και λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ας πούμε λοιπόν για ποιο λόγο είναι σημαντικό στην εποχή μας να προσέχουμε τις φλέβες μας και γενικά ποια είναι αυτή η πάθηση η οποία σχετίζεται με τις φλέβες. Θα πούμε τα αίτια, τους προδιαθετικούς και όλα τα σχετικά. Εμείς βλέπουμε βέβαια και το αισθητικό και γι' αυτό αναπτύξαμε όλες αυτές τις μεθόδους θεραπείας. Αλλά το κυρίως θέμα μας είναι το ιατρικό. Mm-hmm. Και το ιατρικό θέμα έχει να κάνει με τις πιθανές επιπλοκές της φλεβίτιδας που πρέπει, καλό θα ήταν, να προβλεφτούν. Να προβλεφτούν παρά να τις θεραπεύσουμε όταν έρθουν. Mm-hmm. Φλεβική ανεπάρκεια. Τι είναι φλεβική ανεπάρκεια? Το αίμα πηγαίνει με τις αρτηρίες από την καρδιά, που είναι η κεντρική αντλία, προς την περιφέρεια και γυρνάει με τις φλέβες πάλι πίσω στην καρδιά, περνάει πρώτα από τους πνεύμονες, γίνεται η ανταλλαγή των αερίων και οξυγονώνεται και μετά ξανά στην καρδιά. Ο δρόμος προς τα πίσω, διαμέσου των φλεβών, είναι πιο δύσκολος γιατί το αίμα πηγαίνει ενάντια στην βαρύτητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ο οργανισμός έχει φτιάξει τις βαλβίδες, οι οποίες λειτουργούν σαν αντιπίστροφες βαλβίδες και δεν επιτρέπουν το αίμα να γυρνάει προς τα πίσω. Δηλαδή το αίμα προωθείται και όταν λόγω της βαρύτητας πάει να πέσει, κλείνουν οι βαλβίδες και δεν επιτρέπουν την παλινδρόμηση του αίματος. Έτσι, ο οργανισμός αποφεύγει στο να συνοστίζεται το αίμα, να λιμνάζει στα πόδια και να έχουμε πάντα μια συνεχή ροή. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της ζωής, λόγω ορθοστασίας, λόγω προδιάθεσης, λόγω ύψους, γιατί ο άνθρωπος, γενικώς το ανθρώπινο γένος, αύξησε το ύψος τα τελευταία 30-40 χρόνια κατά 20 σχεδόν εκατοστά. Mm-hmm. Οπότε η υδροστατική πίεση γίνεται όλο και πιο μεγάλη.
Υπάρχουν φυσικά και οι ασχολίες του σύγχρονου ανθρώπου, που δεν είναι πια ασχολίες κίνησης, είναι ασχολίες γραφείου, ορθοστασίας κτλ. Έλλειψη κίνησης, όλα αυτά παίζουν ρόλο, ούτως ώστε οι βαλβίδες, το όριο ζωής έχει αυξηθεί, mm-hmm. οι βαλβίδες οι οποίες είναι, πρέπει να αντέξουν περισσότερα χρόνια, mm-hmm. δεν αντέχουν, σιγά σιγά αρχίζουν και φθύρονται και έχουμε τη λεγόμενη φλεβική παλινδρόμηση. Σπάζουν οι βαλβίδες μία μετά την άλλη και τότε έχουμε τη λεγόμενη φλεβική νόσο που είναι η φλεβική παλινδρόμηση, η λεγόμενη φλεβική ανεπάρκεια. Δηλαδή η φλεβική παλινδρόμηση ουσιαστικά, κύριε Λαμπρέτσα, εννοούμε την φλεβική ανεπάρκεια. Ακριβώς. Η νόσο, όπως το λέει ο κόσμος κιόλας. Φλεβική ανεπάρκεια. Το αίμα λιμνάζει στα πόδια, δεν φεύγει, βγαίνουν υγρά, έχουμε τα βαριά κουρασμένα πόδια. Ο οργανισμός για να το αποσυμφορήσει δημιουργεί καινούργιες φλέβες, οι οποίες είναι άτακτα φτιαγμένες. Είναι αυτές οι ευρυεγγύες, οι μικρές φλεβίτσες. Μετά, όταν κάποια στιγμή επιδεινωθεί το πρόβλημα, τότε έχουμε πιο διογκωμένες φλέβες και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο και μπαίνουμε πια στην περιοχή των επιπλοκών, οι οποίες επιπλοκές, άμα θέλετε μπορούμε να τις αναφέρουμε. Μπορεί κάποια στιγμή, λόγω της στάσης του αίματος και λόγω του ότι φεύγουν υγρά στους ιστούς, να υπάρξει μια θρόμβωση. Η θρόμβωση μπορεί να φύγει κάποιο κομμάτι και να δημιουργήσει μια πνευμονική εμβολή με κίνδυνο θάνατο. Η συνεχή στάση δημιουργεί προβλήματα στην τροφικότητα του δέρματος. Δημιουργούνται τα λεγόμενα άτονα έλκη, πληγές, οι οποίες δεν κλείνουν πολύ εύκολα ή κλείνουν πάρα πολύ δύσκολα. Και όλες αυτές οι επιπλοκές, οι οποίες έτσι μπορεί να τις αναφέρουμε γρήγορα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές, κύριε Λαμπρέτσα, για το άτομο. Τώρα, άρα η φλεβική παλινδρόμηση είναι η επιφανειακή φλεβική παλινδρόμηση, είναι ουσιαστικά η φλεβική ανεπάρκεια. Είναι ναι, αρχίζει πάντα από το επιπολής δίκτυο και μετά με την πρόοδο της νόσου επεκτείνεται και στο ενδοβάθη δίκτυο. Αλλά το επιπολής δίκτυο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί είναι το δίκτυο που μπορούμε εμείς να επεμβούμε και να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα όσο μπορούμε να τα διορθώσουμε. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρέτσα, είναι μια χρόνια πάθηση γενικά η φλεβική ανεπάρκεια? Σαν κληρονομική πάθηση είναι μια πάθηση η οποία δεν... Είναι κληρονομική καταρχήν. Είναι κληρονομική. Είναι κληρονομική, η οποία επιδεινώνεται φυσικά με τις ασχολίες του ατόμου και με την περιποίηση, το υπέρβαρο, παίζει και αυτό ρόλο. Που θα μου πείτε τώρα κάποιους προδιαθεσικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν στη φλεβική ανεπάρκεια. Και δεν μας ενδιαφέρει το θέμα, όπως είπατε, μόνο από την αισθητική άποψη. Εμείς θα το δούμε περισσότερο ιατρικά. Και αισθητικά θα πούμε για τις θεραπείες, τις μη επεμβατικές που υπάρχουν και τις επεμβατικές. Αλλά μας ενδιαφέρει καθαρά ιατρικά αρχικά. Λοιπόν, κύριε Λαμπρέτσα, ποιοι είναι οι παράγοντες τώρα, οι προδιαθετικοί παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν στη φλεβική ανεπάρκεια? Προδιαθετικοί παράγοντες. Τι φταίει δηλαδή για την εμφάνιση της φλεβικής ανεπάρκειας? Είναι η κληρονομικότητα. Είναι η κληρονομικότητα, πρώτα απ' όλα. Κάποιος θα έχει κάποιον στο κοντινό του περιβάλλον, συγγενικό περιβάλλον, ο οποίος θα είχε μια. Δηλαδή είναι σπάνια. Σπάνιες περιπτώσεις. Ξαφνικά έτσι να αποκτήσει φλεβική ανεπάρκεια και πρόβλημα της φλέβης. Αυτό είναι το ένα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι η ορθοστασία. Το τρίτο είναι το υπέρβαρος. Τα πολλά κιλά, δηλαδή παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά είναι τα σημαντικά και μετά η έλλειψη άσκησης, η οποία η κίνηση πάντα βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο που ίσως να αποτελεί και κάποιο ερώτημα των τηλεθεατών. Παίζει ρόλο η εγκυμοσύνη, δηλαδή οι έγκυες γυναίκες μπορούν και λόγω του μεγαλύτερου βάρους τους να προκαλέσουν έτσι φλεβική ανεπάρκεια? Όχι και μόνο του βάρους, είναι και η πίεση. Και άλλους παράγοντες που συνδυάζει η εγκυμοσύνη. Στην κοιλιακή χώρα, η οποία παρεμποδίζει την ομαλή επαναφορά του αίματος στην καρδιά. Μάλιστα. Πιέστηκε, οπότε έχουμε μια επιπλέον επιβάρυνση του φλεβικού συστήματος. Έχουν παραπάνω επιβάρυνση. Τα αντισυλληπτικά θεωρούνται έτσι σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση? Όχι. Όχι. Τα αντισυλληπτικά παίζουν ρόλο. Τώρα τα τελευταία χρόνια τα αντισυλληπτικά που κυκλοφορούν είναι με πάρα πολύ μικρή ποσότητα φαρμάκου. Είναι σχεδόν ακίνδυνα. Τα παλιά χρόνια τα θεωρούσαμε υπεύθυνα για πολλές στρομβώσεις σε νεαρές γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουμε τόσο τακτικά. Ωραία. Τώρα, κάποιο άτομο το οποίο πάσχει, το οποίο έχει φλεβική ανεπάρκεια,
Τι συμπτώματα έχει, δηλαδή τι νιώθει, νιώθει κάτι, δηλαδή, κύριε Λαμπρέτσα, πριν πάμε στη διάγνωση και θα μας πει για τη διάγνωση, νιώθει μούδιασμα, όταν... νιώθει βαριά πόδια, τι υπάρχουν κάποια συμπτώματα έτσι, τα οποία είναι έντονα ή δεν νιώθει έντονα συμπτώματα προκειμένου έτσι να πάει στο γιατρό. Όταν αρχίσουν τα συμπτώματα είναι ήδη προχωρημένη η κατάσταση. Είναι προχωρημένη. Γι' αυτό καλά θα έκανε κάποιος όταν δει κάτι. Ή όταν ξέρει ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση και είναι κληρονομικό το πρόβλημα, να γίνει διάγνωση. Και να εξεταστεί και να δει αν υπάρχει. Η εξέταση είναι πάρα πολύ εύκολη. Με ένα τρίπλεξ μπορούμε να βάλουμε τη διάγνωση. Αυτή είναι η βασική εξέταση σήμερα. Άρα λοιπόν το τρίπλεξ. Το τρίπλεξ είναι αυτό. Είναι εύκολη εξέταση. Πόση ώρα κρατάει, κρατάει όμως αρκετή ώρα. 10 λεπτά είναι τέτοιο. Α, 10 λεπτά μόνο. Το τρίπλεξ κρατάει. Και γίνεται σε πάρα πολλά ιατρίες ή ιατρικά κέντρα. Είναι ανώδυνο δηλαδή. Ανώδυνο. Για αυτούς οι οποίοι. Υπέρηχος είναι. Είναι υπέρηχος. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη θεραπεία σιγά σιγά. Στις θεραπείες. Υπάρχουν θεραπείες. Εκτός αν θέλετε να πούμε κάποια άλλα πράγματα πιο μπροστά, τα οποία σχετίζονται με το θέμα της φλεβικής ανεπάρκειας. Είπατε ότι η επιπλοκή είναι η θρόμβωση η οποία είναι πρόβλημα για την εμφάνιση. Ναι. Η θρόμβωση είναι το βασικό και σαν συνέπεια της θρόμβωσης μπορεί να έχουμε κάποια πνευμονική εμβολή. Μετά τα έλκη, τα άτονα έλκη. Τα άτονα έλκη, ναι. Που δημιουργούνται. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι... Τα άτονα έλκη όμως, κύριε Λαμπρέτσα, είναι εμφανής τα άτομα, έτσι. Και σε άτομα ίσως μεγαλύτερης ηλικίας. Περισσότερο τα άτονα έλκη. Όχι, και μικρότερης ηλικίας. Το άτονα έλκος είναι μια συνέπεια μιας... παραμελημένης κατάστασης, από ό,τι καταλαβαίνω. Μιας παραμελημένης, μη θεραπευόμενης φλεβικής ανεπάρκειας επί σειρά ετών. Τροφική διαταραχή του δέρματος και δημιουργία των ελκών. Προκαλεί αιμορραγία. Οποία... Όχι, όχι. Όχι. Μυρίζουν, είναι άσχημα. Ναι, δυσοσμία και δηλαδή. Ναι, ναι. Και δεν θεραπεύονται εύκολα. Μάλιστα. Καλά ήταν να μην φτάσει κανείς να... Στην εποχή μας, κύριε Λαμπρέτσα, υπάρχουν άτομα, άτομα τα οποία έχουν αυτά τα άτονα έλκη. Βλέπουμε εδώ, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολύ. Πάρα πολλά. Και πολλές φορές η θεραπεία τους είναι πάρα πολύ απλή. Πριν φτάσουν όμως στην κατάσταση την παραμελημένη. Γιατί έχω δει εικόνες από εσάς παλιότερα με άτονα έλκη, τα οποία ήταν, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Θυμάμαι ένα περιστατικό που δεν ήταν εδώ, ήταν στη Γερμανία. Ναι. Περίεργο. Αλλά ήταν κάποιος ασθενής, ο οποίος ήταν 90 χρονών. Ο οποίος είχε ένα άτονο έλκος εδώ και 50 χρόνια από τον πόλεμο. Ναι. Μετά τον πόλεμο του είχε ανοίξει. Είχε κάποιον παλιό γιατρό, ο οποίος δεν ήξερε και δεν ασχολούνταν με αυτά και του έλεγε αυτά ούτως ή άλλως δεν θεραπεύονται. Και τον είχε μέχρι που πέθανε ο γιατρός του και αναγκάστηκε κάποια στιγμή. Πέθανε ο γιατρός για να πάει κάπου άλλο ο συγκεκριμένος ασθενής. Πήγε σε κάποιον άλλον, συγκεκριμένη έρθει σε εμάς. Ναι. Και είδαμε ότι ήταν ένα έλκος το οποίο οφειλόταν σε μια απλή ανεπάρκεια της Ελλάσσονας Αφινούς, της δεύτερης φλέβας, επιφανικής φλέβας. 90 χρονών την κάναμε σε τοπική νάρκωση και έζησε άλλα 8 χρόνια χωρίς έλκος. Τα 8 τελευταία χρόνια της ζωής του τα είχε χωρίς το έλκος. Υγιέστατος ο άνθρωπος, ναι, έτσι. Παρόλο που βασανίζονταν πολύ καιρό σε αυτό το διάστημα. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί που... Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να φανταστούν ότι υπάρχει θεραπεία και εμείς... Πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει θεραπεία στα άτομα έλκη. Πολλές φορές ναι. Και όχι μόνο από τους ασθενείς και από τους συναδέλφους. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι κρατούν επί σειρά ετών. Δεν ξέρουν καν αν είναι αρτηριακό ή φλεβικό το έλκος. Υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ αρτηριακών και φλεβικών ελκών. Τα αρτηριακά έλκη οφείλονται σε κακή αιμάτωση της περιφέρειας. Λόγω του ότι υπάρχει μια αποφραγμένη αρτηρία ή, εν πάση περιπτώσει, το κάπνισμα, τα λεγόμενα πόδια καπνιστών κτλ. Λοιπόν, τα φλεβικά έλκη υπάρχουν λόγω της κακής επιστροφής του αίματος στην καρδιά. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά και η θεραπεία τους είναι τελείως διαφορετική. Πάρα πολλοί από τους συναδέλφους θεωρούν ότι, εν πάση περιπτώσει, τα βάζουν όλα στο ίδιο. Δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν τα έλκη. Και τα κρατάνε, τα βάζουν αλυφούλες, επιθέματα,
Κάνουν περισσότερο συντηρητική θεραπεία, από ό,τι καταλαβαίνω, παρά επεμβατική στην προηγούμενη περίπτωση. Αλλά πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να διαφοροποιηθεί, να δούμε πού προέρχεται αυτό το έλκος. Mm-hmm. Αν είναι αρτηριακό, αν είναι φλεβικό. Αν είναι αρτηριακό, θα ψάξουμε στην αρτηριακή πλευρά, μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κυκλοφορία. Αν είναι φλεβικό, θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τις αιτίες οι οποίες δημιουργούν αυτό το άτονο έλκος. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες σήμερα. Θα τις πούμε και όλες. Και απεικονιστικές όσον αφορά τη διάγνωση και θεραπευτικές. Α, δηλαδή διάγνωση αυτή τη στιγμή. Ναι, και τα δύο. Δηλαδή? Δηλαδή και να τα διαγνώσουμε ακριβώς μπορούμε πια. Mm-hmm. Έτσι δεν υπάρχουν πια έλκη που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Όλα ξέρουμε ακριβώς τι είναι και πού οφείλονται. Mm-hmm. Στα φλεβικά έλκη, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πούμε φταίει αυτή η φλέβα η οποία ανεπαρκεί και μας δημιουργεί το πρόβλημα. Στα αρτηριακά έλκη ξέρουμε ότι είναι αυτή η αρτηρία η οποία έχει κλείσει και μας δημιουργεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε εστιάζουμε στο να διορθώσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ο ασθενής. Μάλιστα. Φυσικά, άμα πας στον σωστό γιατρό και στον κατάλληλο και τον έμπειρο, μπορεί να κάνει το διαχωρισμό και να βρει και την κατάλληλη θεραπεία και να σου οδηγεί στην κατάλληλη θεραπεία στην προκειμένη περίπτωση. Κύριε Λαμπρέτσα, τώρα θέλω να διαχωρίσουμε ξανά, γιατί νομίζω ότι δεν το έχουμε αναφέρει τόσο καλά. Ποια η διαφορά των φλεβών από τους κυρσούς? Η κυρσή είναι πιο μεγάλες φλέβες? Αυτή την εντύπωση νομίζω πως έχει, κύριε Λαμπρέτσα, ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Δηλαδή, ότι η κυρσή είναι κάτι πιο βαρύ, είναι πιο χοντρές φλέβες και όλα αυτά. Για πείτε λίγο, πριν πάμε στις θεραπείες. Η φλέβα είναι το κανονικό εγγύο του οργανισμού. Καθένας έχει φλέβες οι οποίες βοηθούν στην επαναφορά του αίματος στην καρδιά. Αυτό που είπαμε, ναι. Μια φλέβα, όταν αρχίσει και διατείνεται. Mm-hmm. Και χάνει τη λειτουργικότητά του, είναι ο κυρσός, ο λεγόμενος κυρσός. Δηλαδή είναι οι ελικοειδώς πορευόμενες φλέβες, οι χοντρές, οι οποίες όταν είσαι όρθιος φουσκώνουν, ενώ μια κανονική φλέβα όταν είσαι όρθιος δεν φουσκώνει. Άρα, γιατί λοιπόν, λειτουργούν είναι οι βαλβίδες. Έχουν χάσει τις βαλβίδες, ναι, τότε είναι... Και υπάρχει χαλάρωση, όπως είπατε, και μπορεί να λιμνάσει κάποια στιγμή ως επιπλοκή το αίμα. Κυρσός είναι μια φλέβα η οποία έχει χάσει τη λειτουργικότητά της. Δεν λειτουργεί πια. Αυτή η φλέβα ή θα πρέπει να βγει ή θα πρέπει να κλείσει. Αυτή είναι η όλη η ιστορία. Είναι εύκολο να βγει? Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο στο... Για σας. Εννοώ και για αυτούς ασθενείς. Είναι εύκολο. Θα τα πούμε αυτά τώρα στις θεραπείες. Στις θεραπείες. Άρα λοιπόν, κύριε Λαμπρέτσα, η κυρσή, όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο είναι παραμελημένο. Είναι οι φλέβες οι οποίες έχουν διαταθεί και δεν λειτουργούν ουσιαστικά. Έχουν χάσει τη λειτουργικότητά τους. Και ουσιαστικά όμως, παρόλα αυτά, υπάρχουν θεραπείες. Είστε υπεύθυνος στο Διαβαλκανικό, σε ένα κέντρο το οποίο σχετίζεται με την σύγχρονη αντιμετώπιση των φλεβών και των κυρσών. Για πείτε μας λοιπόν εκεί τι θεραπείες θα κάνετε. Ας αρχίσουμε με την κλασική, τη θεραπεία που υπάρχει εδώ και 110 χρόνια, από τον Babcock, το 1890. Θέλετε να με τσεκάρετε άμα τη γνωρίζω? Ραδιοσυχνότητες. Όχι. Λοιπόν, όχι, πείτε ποια είναι. Η ενδοαυλική. Θα αρχίσουμε, όχι. Καλά, αυτά είναι και τα καινούργια. Αυτά είναι τα πιο καινούργια που είπα. Εγώ σας μιλάω για τα παλιά. Αυτά που κάναμε εδώ και 100 χρόνια. Για πείτε. Εδώ και 100 χρόνια, την πρώτη, μάλλον ας πάμε πιο παλιά. Εδώ και 2000 χρόνια. Εδώ και 2000 χρόνια υπήρχε ο Ιπποκράτης. Τον Ιπποκράτη, εντάξει, αυτό το φαντάστηκα. Ο οποίος Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος ο οποίος τόλμησε να θεραπεύσει αυτές τις φλέβες. Είχε διαγνώσει το πρόβλημα και είχε διαγνώσει επίσης, είχε προβλέψει επίσης και την ενδεχόμενη θεραπεία. Και τη θεραπεία. Δηλαδή, είδε ότι υπεύθυνη για την πάθηση ήταν μια διατεταμένη φλέβα, που αυτή τη διατεταμένη φλέβα έπρεπε να την καταστρέψει, να την κλείσει. Λοιπόν, και ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος ο οποίος εφήρμοσε την σκληρεντική θεραπεία εκείνη την εποχή με μια τρίχα από την ουρά αλόγου. Ναι. Τις έβαζε μέσα στις φλέβες, λόγω του ότι υπήρχαν πολλά μικρόβια σε αυτές τις τρίχες. Λοιπόν, υπήρχε μια φλεγμονή της φλέβας και τροβωνόταν και έκλεινε η φλέβα, οπότε διορθωνόταν το πρόβλημα. Το ίδιο περίπου κάνουμε και εμείς σήμερα.
Αλλά ναι, φυσικά με άλλους τρόπους, πιο σύγχρονους φυσικά. Με σύγχρονους και άσυπτες μεθόδους κτλ. Mm-hmm. Και το λέιζερ και τα ραδιοκύματα είναι μια ίνα που την βάζουμε μέσα στη φλέβα. Φυσικά ελέγχουμε που πάει η ίνα με έλεγχο υπερήχων και θρομβώνουμε τις φλέβες και ο οργανισμός της απορροφή. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αλλά φυσικά πολύ πιο εκλεπτισμένα και πολύ πιο σίγουρα στην αντιμετώπιση. Κύριε Λαπρέτσα, τώρα, όταν αυτό το θέμα της θεραπείας που λέμε τώρα, είπατε ότι κάνετε όλες τις θεραπείες που σχετίζονται με τη φλεβική ανεπάρκεια. Ναι. Πολλές γυναίκες και από άποψες, επειδή δεν αισθάνονται καλά, γιατί έχουν αυτές τις μικρές, πολύ μικρές μπλε φλεβίτσες mm-hmm. στα πόδια τους, έτσι, σε όλη τη διάρκεια και στο μυρό και πάνω, αισθάνονται άσχημα και θέλουν να τις εξαλείψουν, να τις εξαφανίσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει εύκολα, χωρίς ανώδυνα, αισθητικά πρώτα, όχι mm-hmm. ιατρικά, mm-hmm. αν γίνεται αυτό. Φυσικά γίνεται. Φυσικά γίνεται. Τώρα, και πότε πρέπει, αυτό ήθελα να ρωτήσω καταληκτικά, και πότε η γυναίκα πρέπει να έρθει σε εσάς. Μπορεί κάποιες γυναίκες να έχουν ένα μικρό πρόβλημα, να έχουν κάποιες μικρές φλέβες, όχι πολλές, λίγες φλέβες, mm. μπλε φλεβίτσες, να είναι λίγες και να θέλουν και αυτές να τις εξαλείψουν. Πάντα πριν κάνουμε μια οποιαδήποτε επεμβατική ναι, θεραπεία. Ναι. Και ακόμη και οι μικρές φλεβίτσες είναι μια επεμβατική θεραπεία, mm-hmm, mm-hmm. χρήζουν μιας επεμβατικής θεραπείας. Ναι. Πάντα πριν γίνει αυτό, κάνουμε ένα τρίπλεξ και βλέπουμε πώς είναι γενικό στο φλεβικό δίκτυο και αν υπάρχουν και άλλες φλέβες, τις οποίες ενδεχομένως να μην τις βλέπουμε, αλλά υπάρχουν και είναι κατεστραμμένες. Όταν τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία και δούμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά είναι μόνο μερικές επιφανειακές φλέβες, οι οποίες ενοχλούν αισθητικά, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του φλεβικού δεν συστήματος. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή στη λειτουργικότητα των φλεβών. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να τις ακυρώσουμε. Και πώς τις ακυρώνουμε? Με τη λεγόμενη σκληρεντική θεραπεία που τα τελευταία χρόνια... Θα τα πούμε αυτά. Θέλω να ρωτήσω πολλά για τη σκληρεντική. Ναι, ναι, για πείτε. Τα τελευταία χρόνια την κάνουμε με τη μέθοδο του αφρού. Έτσι, τι σημαίνει αφρός? Σημαίνει το κλασικό σκληρεντικό που είναι ένα εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν έχει αλλάξει. Αναμειγνύεται με ίση ποσότητα αέρος, γίνονται φουσκαλίτσες, αφρός δηλαδή, και ο αφρός ενίεται μέσα στις φλέβες. Τι προτέρμα έχει αυτό? Διπλασιάζουμε σε πρώτη φάση την ποσότητα του φαρμάκου που ενίουμε, γιατί εδώ υπάρχει ποσόστος, δεν μπορούμε να δώσουμε υπερβολικές ποσότητες από το φαρμάκο, γιατί είναι τοξικό και πρέπει να μείνει στην επιφάνεια. Αυτό μας βοηθάει. Έχω ερωτήσεις. Αυτό μας βοηθάει με τον αφρό να δώσουμε με μεγαλύτερη ποσότητα ουσιαστικά από το φάρμακο, δηλαδή να κάνουμε διπλάσια περιοχή να καταργήσουμε. Αυτό είναι το ένα. Μισό λεπτό. Και δεύτερον, οι φυσαλίδες ναι. εφάπτονται πιο εύκολα στα τυχώματα και καταστρέφουν τον αγκείο πιο εύκολα. Ναι. Κύριε Λαμπρέτσα, άρα λοιπόν η γυναίκα είτε ένα μικρό πρόβλημα έχει με τις φλέβες της, γιατί αισθητικά μικρό, είτε mm-hmm. μεγάλο αισθητικά, mm-hmm. Μπορεί να το εξαλείψει, mm-hmm. έτσι, σε σχέση mm-hmm. με τις μπλε μικρές φλεβίτσες, τις ευριαγγείες όπως πιστεύω ότι mm-hmm. τις ονομάζουμε κι εσείς και όλοι. Άρα λοιπόν μπορεί να έρθει σε εσάς, είτε μικρό έχει πρόβλημα, είτε μεγάλο αισθητικά πρόβλημα, για να το λύσει. Mm-hmm. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να γίνει ένα τρίπλεξ, όπως είπατε, και από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε mm-hmm. Τι θα κάνετε. Χρησιμοποιείτε για τις ευριαγγείες η ίδια μέθοδος, δηλαδή ο σκληρεντικός αφρός, πάντα η σκληροθεραπεία. Υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλές. Θα τις πούμε τις πολλές. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω λίγο στη σκληροθεραπεία για να πούμε ακόμα μερικά στοιχεία και σε άλλες θεραπείες βέβαια, οι οποίες στη συνέχεια, εκτός από τη σκληροθεραπεία, τη θεραπεία με τον αφρό, οι οποίες σχετίζονται με τη σύγχρονη αντιμετώπιση mm-hmm. των φλεβών και των κυρσών. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί αφού κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.